Sector is clear. Give us everything we got! All wings! Καλώς ήλθατε στην απόψινή μας αναμετάδοση. Η βραδιά απόψε φαίνεται ιδανική για ποδόσφαιρο. Το κλίμα, τόσο στις τάξεις των ομάδων, όσο και στους οπαδούς τους, είναι πολύ καλό. Και όλοι μιλούν για μια σπουδαία σύγκρουση με πολλές συγκινήσεις. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο και γι' αυτό άλλωστε παραμένει πάντα στη κορυφή των προτιμήσεων του κόσμου. Το στάδιο αυτό, που είναι αμφιθεατρικά χτισμένο, σίγουρα προσφέρεται για μεγάλα παιχνίδια. Και όπως βλέπετε, έχουμε ήδη αρχίσει. Και η μπάλα πάει πίσω. Για να δούμε. Καιροφυλακτή για να εκδηλώσει αντεπίθεση. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Γεμίζει όμορφα προς τα αντίπαλα καρέ. Τον άδειασε κανονικά. Θα καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα έπειτα από πίεση. Στον ουρανό η μπάλα. Με πολύ καλό timing κατάφερε να μπει στη φάση και να κόψει. Πετί. Σίλβα. Γκεντουζή. Ροζίνα. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Η σέντρα απομακρύνεται από τον αμυντικό και καταλήγει σε κόρνερ. Θα προσπαθήσει με το κεφάλι. Πόσο ο τερματοφύλακας. Είναι πραγματικά εκπληκτικός. Εδώ όλοι νομίζουν. Βάλε ο goalkeeper και η ομάδα του το πλήρωσε ακριβά αυτό. Ήταν σε ετοιμότητα, έπειτα βέβαια από την αρχική προσπάθεια, αλλά στάθηκε και τυχερός γιατί η μπάλα του στρώθηκε. Ήταν μια ευκαιρία που δεν θα την έχανε με τίποτα. Σαν κάτι να ψήνεται εκεί, στην πλάγια γραμμή. Προφανώς, κάποια αλλαγή θα ετοιμάζει ο προπονητής. Στη σέντρα και το μάτς βρίσκεται πάλι εκεί που ξεκίνησε. Μπράβο τους που επέστρεψαν, αλλά για να... Επιχειρεί το σου! Με δύναμη απομακρύνει τον κίνδυνο για την ομάδα. Νταβίτ Σίλβα. Γκεντουζή. Γκεντουζή. Διώχνουν και επανέρχεται η ηρεμία στην άμυνα. Αραούχο. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Τη στέλνει μακριά για να σένει λίγο η άμυνα του. Τώρα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για αντεπίθεση. Καλή η κατεβασιά του από τα αριστερά. Χιμένεθ. Κάνει επίδειξη τεχνικής κατάρτισης εδώ. Να και το σούτ τώρα. Καλή αμυντική. Και νέα ευκαιρία. Στέλνει μακριά. Τώρα έχει την ευκαιρία ο Σίλβα. Σίλβα. Ψάχνει τη σύρτη πάσα. Νταβίτ Σίλβα. Και πάλι στάθηκαν άτυχοι εδώ. Πάντως το momentum είναι υπέρ τους τώρα. Θα πρέπει να το εκμεταλλευτούν. Είναι σαφές πως έχουν την κυριαρχία στο παιχνίδι αυτή τη στιγμή. Με τόσες απανωτές ευκαιρίες. Τις οποίες όμως δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν. Για να δούμε πόσο θα συνεχιστεί αυτό. Καιροφυλακτή για να εκδηλώσει αντεπίθεση. Ροζίνα.
ποστάρισε ωραία. Κέρδισαν το πλάγιο. Προωθεί την μπάλα. Μία κεφαλιά. Σηκώθηκε το σημαίακι εδώ. Οριακά πάντως μάλλον ήταν offside. Αυτή μάλλον ήταν η τελευταία τους ευκαιρία για να πετύχουν κάτι. Βάζει δύναμη ο τερματοφύλακας και στέλνει μακριά την μπάλα. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Σημαδεύει στην καρδιά της άμυνας. Πλέον πρέπει να προσέχουν και οι δύο τις αντεπιθέσεις. Ψυχραιμία, κατοχή της μπάλας και αξιοποίηση των ευκαιριών είναι το σύνθημα και για τις δύο πλευρές. Επιχειρεί τη μακρινή παλιά. Χιμένεθ. Οι παίκτες ξεχύνονται μπροστά. Λοτσάει με δύναμη την μπάλα. Στέλνει την μπάλα μπροστά. Και εδώ σταματά αυτή η επίθεση τους. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Χιμένεθ κάνει συρτή σέντρα. Εδώ θα επιχειρήσει τη μακρινή παλιά ο goalkeeper. Θα ανοίξει το παιχνίδι προς τα δεξιά. Την έστειλε προς τα έξω. Αλλά δεν βρήκε συμπέχτη. Ερνάντες. Εκτός γραμμής σε πλάγιο. Τον έστειλε αδιάβαστο. Πλάγιο. Μάλλον θα πρέπει να αρχίσουν να συμβιβάζονται και οι δύο ομάδες με την ιδέα της οπαλίας, εκτός και γίνει κάτι στο ελάχιστο διάστημα που απομένει. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Δεν ξέρω τώρα αν κάνω λάθος, αλλά ίσως ακόμα να προλαβαίνουν να κάνουν κάτι. Για να δούμε. Και ο διαιτητής θα δείξει πως είναι ελεύθερο χτύπημα. Βλέπουμε κίνηση στον πάγκο. Από ό,τι φαίνεται θα πραγματοποιήσουν αλλαγή τώρα. Νομίζω πως αν συνέχισε να παίζει θα ήταν πιο αργός και από την επανάληψη. Είχε τελειώσει όλα τα καυσιμά του, οπότε ορθά αντικαταστάθηκε. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Την έδιωξε, αλλά όχι και πολύ καλά. Προσπαθεί να παρακάμψει το κέντρο. Πάσαμε αξιώσεις. Για να δούμε τι θα κάνει. Θα πρέπει να κάνουν μια απέλπιδα προσπάθεια τώρα. Και ό,τι βγει. Και μπαίνουμε στις καθυστερήσεις. Ωραίο το τρέξιμό του από την αριστερή πλευρά. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Η μπάλα στον άξονα. Μόλις που την έδιωξε. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Παρεμβλήθηκε πολύ έξυπνα και έκοψε εδώ, γλιτώνοντας την ομάδα του από τα χειρότερα. Να και το σφύριγμα της λήξης. Είχαμε ισοπαλία εδώ, κανείς δεν μπορούσε να καταφέρει το τελικό σουτ, καθώς η ολοκλήρωση των προσπαθειών απογοήτευσε. Κάποιες σκέψεις για όσα είδαμε, Γιώργο? Η απόδοσή του σήμερα ήταν αρκετά μέτρια.